Συνεχίζονται οι δράσεις ευαισθητοποίησης για το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας και της κακοποίησης παιδιών και γυναικών που διοργανώνει η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Στην εκδήλωση μετέχουν ειδικές υπηρεσίες και φορείς του τόπου, δηλώνοντας εμπράκτως τη συνεργασία και την κοινή προσπάθεια. Μια προσπάθεια που εν προκειμένου στοχεύει στην απομάκρυνση του φόβου και της λήψης που εγκλωβίζονται τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας. Η πιο αδύναμη συνήθως είναι πρώτον τα παιδιά, μαζί με τις γυναίκες θα έλεγα, καμιά φορά και ηλικιωμένοι και σπανιότατα οι άντρες. Οι ερωτήσεις που απευθύνουν πλέον οι γονείς είναι πολύ πιο όριμες, συνειδητοποιημένες και φαίνεται ότι οι εκδηλώσεις αυτές αγγίζουν όλο και περισσότερο κόσμο και σιγά σιγά αρχίζουν και ξεδιπλώνουν οι άνθρωποι τα προβλήματα που έχουν μέσα στα σπίτια τους. Όλοι οι ομιλητές στάθηκαν για ακόμη μια φορά στην ανάγκη τα θύματα να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν για τη βία που υφίστανται σπάζοντας τα δεσμά της κακοποίησης. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν στόχο ακόμη και ένα άτομο εδώ που τα λέμε να υφίστατο βία. Θα έπρεπε να ενδιαφερθούμε γι' αυτό, πόσο μάλλον αν είναι πιο εκτεταμένο. Οι οικογένειες πλέον έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο ώστε πλέον αρχίζουν και μιλούν. Όλοι μαζί λοιπόν, η τοπική εκκλησία, οι υπηρεσίες, καθώς και ο όμιλος της Crete TV ως βασικός συνεργάτης, στέλνουμε και αυτή τη φορά το μήνυμα πως τα θύματα των όποιων κακοποιητικών πρακτικών σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καταφεύγουν στην επιλογή της σιωπής ως μέσο προστασίας. Αντιθέτως, χρειάζεται να βρουν τη δύναμη να μιλήσουν. Να μιλήσουν σε κάποιον ειδικό ή σε οικείο πρόσωπο. Και περισσότερο, να αποκτήσουν τη θέληση που θα οδηγήσει στο άνοιγμα της κλειστής πόρτας και στη μετάβαση από το σκοτάδι της βίας στο φως της ζωής.